Τώρα, στον απόϊχο των δηλώσεων Ζελένσκι ότι αν η Κίνα συμμαχήσει με τη Ρωσία, ετοιμαστείτε για παγκόσμιο πόλεμο, το Πεκίνο διαμηνύει ότι δεν δέχεται υποδείξεις, αν και επεσήμανε ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για αποστολή όπλων στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, όπως θα μας πει ο Θανάσης Αυγερινός, η Μόσχα, Θανάση, υποδέχεται θερμά τον απεσταλμένο της Κίνας. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα. Μετά το μανιφέστο λοιπόν οικονομικής και πολιτικής ανεξαρτησίας από τη Δύση που απίθυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες, διαβεβαιώνοντας ότι η Δύση θα αποτύχει στους υπολογισμούς της, στη Μόσχα βρέθηκε από χθες κιόλας ένας υψηλόβαθμος Κινέζος απεσταλμένος. Είναι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Βαν Ι, νυν αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική στο πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Συναντήθηκε χθες με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Συμφώνησαν κοινή άμυνα σε κάθε απόπειρα έξωθεν εκφοβισμού. Σήμερα συναντά τον Σεργέη Λαυρόφ, τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Θα δει ακόμη και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Κόκκινα χαλιά λοιπόν έχουν στρώσει για τον Κινέζο φιλοξενούμενο του οι Ρώσοι. Ενώ την ίδια στιγμή μεγάλη συζήτηση γίνεται για την απόφαση του Πούτιν να παγώσει η συμμετοχή της Ρωσίας στη συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών στρατηγικών όπλων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε από τη Δύση εξαρτάται η περαιτέρω συμμετοχή της Μόσχας στη συνθήκη αυτή για τα πυρηνικά όπλα, που ήταν η τελευταία που συνέδε την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Μάλιστα, η Ρωσία ζητά από την Γαλλία και την Αγγλία να εντάξουν και αυτές τα δικά τους πυρηνικά όπλα στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο πρώην πρόεδρος ο Μετβιέτεφ είπε ότι αν όντως η Δύση επιδιώκει στρατηγική ήττα της Ρωσίας, τότε πλησιάζουμε σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τέλος, τα μέτωπα δεν κοπάζουν, δεν σταματούν στην ευρύτερη περιοχή του Ντονιέτσκ. Για πρώτη φορά είχαμε το σημαντικότερο ίσως στύπημα μετά το πέρασμα του ελέγχου της πόλης της Μαριούπολης στα χέρια της Ρωσίας. Έχουμε ουκρανικό χτύπημα από τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 11 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν. Μάλιστα. Και 2 ντρόν φαίνεται πως έχουν καταρριφθεί και δεν υπάρχουν ζημιές. Ενώ συζήτηση βέβαια έγινε τεράστια και το βράδυ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανατίναξη των αγωγών του Nord Stream. Η Μόσχα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει διεθνής έλεγχος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Θανάση.